Παύλο Πανταζόπουλο, εδώ μαζί μα στο στούντιο. Παύλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικόλ, καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Λοιπόν, ξεκινάμε σε σχέση με αυτά τα ζητήματα τη ακρίβεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξη, παρατείνονται τα εφιστάμενα μέτρα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου και μπορούμε να δούμε δύο κάρτε που αναλυτικά δείχνουν ποια είναι αυτά τα μέτρα. Πρώτον, επεκτείνεται ο χρόνο τη εφαρμογή του πλαφών του περιθωρίου κέρδου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Να υπενθυμίσουμε ότι ω πλαφών στο περιθώριο κέρδου θεωρείται το μεικτό περιθώριο κέρδου από την πώληση κάθε βασικού προϊόντο έτσι όπω ήσχε πριν την 31 Δεκεμβρίου του Επίση, επεκτείνεται η εφαρμογή τη διάταξη και για τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδου στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω ανακυκλώνω-αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Και αυτό γιατί λόγω των βάουτσερ των σχετικών που δίνονται στου δικαιούχου, υπάρχει πιθανότητα κάποιε επιχειρήσει να προχωρήσουν σε ανατιμήσει. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε και εσύ, που το ανώτατο όριο προστίμου για την παραβίαση των διατάξεων του πλαφών ήταν 1 εκατομμύριο, πάει στα 5 εκατομμύρια. Τριπλασιάζεται το ανώτατο όριο προστίμου για την παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευση των προωθητικών ενεργειών για εκείνε τι περιπτώσει όπου έχει προηγηθεί ανατίμηση ήταν 2 εκατομμύρια, πηγαίνει στα 6 εκατομμύρια. Και επίση παρατείνονται τέσσερα μέτρα. Το καλάθι του νοικοκυριού, η υποχρέωση ανακοίνωση ανατιμήσεων των προμηθευτών, αλλά και η υποχρέωση ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών για τα οποροκυπευτικά. Αυτέ οι υποχρεώσει βαραίνουν τα σούπερ μάρκετ προ το Υπουργείο Ανάπτυξη. Και ο περιορισμό του πλαφών στο βρεφικό γάλα, που επίση ορίζεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του 2024. Καλά είναι τα καλάθια τώρα, αλλά νομίζω εντάξει ότι Καλό είναι επίση κυρίως το γεγονός ότι πάμε σε πιο αυστηρά πρότι, πρόστιμα. Το ζητούμενο είναι να ενταθούν και οι έλεγχοι για να Σωστή. επιβάλλονται τα πρόστιμα και βεβαίω δεν ξέρουμε εντάξει κατά πόσο όλα αυτά θα αποδειχθούν αρκετά. Αύριο νομίζω περιμένουμε και τα νεότερα στοιχεία για, το πληθωρισμό. για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο και έχουμε και μια συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο σε εξέλιξη Παύλο, που εκεί μπαίνουν και θέματα του Ταμείου Ανάκαμψη. Ακριβώ είναι ένα από τα βασικά θέματα τη σημερινή ατζέντα. Τι γίνεται με τι απορροφήσει, αλλά και το πέμπτο αίτημα για την δόση από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Επίση, στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου είναι και η επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων από τον ΑΣΕΠ, αλλά είναι και οι προτεραιότητε για τι ανθεκτικέ υποδομέ και τι βιώσιμε μεταφορέ. Και τέλο, τέταρτο θέμα στην ατζέντα είναι ο καθαρισμό των οικοπαίδων και τα μέτρα πρόσληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργό στην αρκτήρια τοποθέτησή του τόνισε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και κάλεσε τους ίδιους τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και τη συνέδεσε αυτή την επαγρύπνηση και με τον καθαρισμό των οικοπαίδων.